Δεν σου φαίνεται, δεν φαίνεσαι ταλαιπωρημένη από τη δουλειά ή από την προεκλογική περίοδο. Είμαι χαρούμενη. Είσαι χαρούμενη, λαμπερή και όμορφη. Στα προσωπικά σου πώς είσαι? Είμαι ισορροπημένη, είμαι καλά. Έχω έναν άνθρωπο που με στηρίζει. Α, έχεις λοιπόν μία σχέση. Φυσικά έχω μία σχέση. Δεν... Κρατάω, όπως ξέρεις, την προσωπική μου ζωή μακριά από τα φώτα. Αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος υποστηρικτικός, βοηθητικός, φροντιστικός και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Μπράβο, Βεράνια. Σκέφτεσαι πάλι γάμο κτλ. Ή είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη φάση δεν σε απασχολεί? Δεν με απασχολεί. Με ρώτησαν τις προάλλες αν θα ανέβω τα σκαλιά της εκκλησίας και είπα... Ωραία η απάντησή σου, ότι με ενδιαφέρει άλλο πράγμα. Στορκίζομαι, Γιώργο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, γιατί ξέρεις, τώρα έχω και αυτή την νοοτροπία. Ωραία απάντηση έδωσες. Ότι με νοιάζει να μπορούν όλοι να ανεβούν αυτά τα σκαλιά. Άρα οι άνθρωποι με αναπηρίες, οι άνθρωποι με δυσκολίες, οι άνθρωποι να στηριχτούν. Δεν θέλω να βλέπω τη βία και απλά να την παρατηρούμε και να την καταγράφουμε. Θέλω κάτι να κάνω γι' αυτό. Ειδικά τη βία στα σχολεία για τα παιδιά μας. Δεν αντέχω. Να έχω περάσει από αυτό το χώρο και να μην καταφέρω να κάνω κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Γάμο θα ξανά κάνεις? Δεν το γνωρίζω ακόμη, αλλά είμαι ανοιχτή σε κάθε χαρά στη ζωή. Είμαι ένας άνθρωπος που ενώ έχω πονέσει πολύ, συνεχίζω να είμαι αισιόδοξη, να δουλεύω πολύ με τον εαυτό μου. Έχω κλάψει πάρα πολύ. Γιατί έχεις πονέσει πολύ? Έχω πονέσει πολύ και στην προσωπική μου ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι χωρισμοί σου έχουν πονέσει δηλαδή? Προφανώς. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα δεν ακόμα και αν είναι επιλογή μας, οι χωρισμοί πονάνε? Φυσικά πονάνε. Είναι μια πολύ βαριά διαδικασία. Έχει πένθος από πίσω. Αλλά όσο είναι καλά τα παιδιά μου, όσο μπορώ να προσφέρω και όσο αναπνέω και είμαι καλά, έχω αποφασίσει ότι θα κάνω τα δύνατα δυνατά. Και πραγματικά νομίζω ότι έχω πέσει και έχω κλάψει τόσο πολύ που δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Αλλά την ίδια στιγμή έχω γελάσει κι άλλο τόσο και έχω σηκωθεί κι άλλο τόσο. Και όσο καταφέρω να τα κάνω, είναι το μόνο για το οποίο είμαι περήφανη και φυσικά για το ρόλο μου απέναντι στα παιδιά.